צריך אדוסי to advice na vali ena minister po burina na otantelo na firma crime da sinelada business eterias po de nehe na gina panese deca di afros ministers ena minister po burina eto the power na copsi to ostelesto bureaucracy na Και νομίζω έχει βάλει κάποιον. Ναι, έχει βάλει τον κύριο Παμπούκη. Yeah. Και δεν ξέρω πόσες εταιρείες έχει φέρει μέσα, όμως κάτι τέτοιο, να φέρεις καινούριες εταιρείες μέσα, με καινούριες δουλειές και καινούρια factories και όλα. Εσείς, κύριε Κατσιματίδη, προσπαθήσατε αρκετές φορές να κάνετε business στην Ελλάδα, yeah. αλλά στο τέλος σταματήσατε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Frustration. Frustration και corruption. Και corruption τότε, mm-hmm. από το 1990 που ήθελα να κάνουμε το κινητική, την κινητή τηλεφωνία. Τηλεφωνία είχαμε στείλει αεροσκάφα εκεί, jets, mm-hmm. να ανοίξουμε δεύτερο airline, το Hellenic Air. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαι πιο νέος, πριν 20 χρόνια. Είμαι πιο νέος, θέλαμε να βοηθήσουμε. Και θέλαμε να κάνουμε δουλειά στην Ελλάδα, όχι για να βγάλουμε χρήματα. Χρήματα έχουμε. Θέλαμε να κάνουμε δουλειά στην Ελλάδα, γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα καλό. Ένα καλό να κάνουμε και να μπορούμε να πηγαίνουμε πιο πολλές φορές στην Ελλάδα. Εγώ είμαι γεννημένος στην Ελλάδα. Εγώ είμαι, you know... Στην Ίσυρο. Στην Ίσυρο. Θέλω να έρχομαι πιο πολλές φορές. Και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε δουλειές. Να μπορώ να πηγαίνω στην Αθήνα, να κάτσω στο καφενείο να πιω ένα καφέ. Αυτό ήθελα εγώ. Τελικά δεν το κάνατε. Ούτε εσείς, ούτε και πολλοί άλλοι. Όλοι... Κανένας δεν το έκανε. Γιατί? Γιατί το πολύ μας βλέπαν Αμερικανούς. Εμείς θέλαμε να κάνουμε καλό και μας βλέπαν σαν κουρόιδα. Mm-hmm. Λοιπόν, στο τέλος ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Έτσι είναι. Έτσι είναι η δουλειά. Τώρα πώς τα βλέπετε, κύριε Κατσιματίδη? Πρέπει να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Πρέπει να κάνουν το σωστό πράγμα, το quick fix, mm-hmm. που μπορεί να φτιαχτεί είναι το tourism business. Mm-hmm. Θυμούμε, δεν ξέρω να θυμάσαι εσύ, είμαστε η ίδια ηλικία, ενώ είσαι πολύ πιο νέος. Πολύ πιο νέος. Που όταν ο Νάσης έκανε το Olympic Airlines, mm-hmm. είχε advertisements σε όλα τα παντού. Έλα να δείτε την Ελλάδα. Και όλοι οι Εβραίοι, οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, όλοι έρχονται στην Ελλάδα. Όλα τα χωτέλια ήταν ανοιχτά, έπρεπε να χτίσουμε περισσότερα χωτέλια, όλα τα νησιά ήταν... Όμως τώρα, παίρνω τηλέφωνα από φίλοι μου που είναι κάτω τώρα, πως τα νησιά δεν είναι full. Mm. Η Αθήνα δεν είναι full. Γιατί τις φασαρίες που γίνονται... Δημιουργούν πρόβλημα. Yeah. Διώχνουν τον κόσμο. Όταν ξυπνούν οι ανθρώποι και είμαι να πάμε στην Αθήνα, λέω να το σκέφτονται δύο φορές. Τώρα. Κύριε Κατσιματίδη, εσείς θα αποφασίζατε να κάνετε δουλειά στην Ελλάδα, ας πούμε για τον τουρισμό, με το χέρι στην καρδιά. Κύριε, η καρδιά μου είναι πάντοτε με την Ελλάδα. Μας πρέπει να είναι πιο εύκολο και να μας... Να μην υπάρχει γραφειοκρατία, ας πούμε. Yeah, ναι. Δηλαδή, θες να κάνεις μια δουλειά... Να μην υπάρχει τείχος. Ναι, για παράδειγμα, εδώ ανοίγεις μια επιχείρηση σε δύο μέρες, τρεις. Ναι. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι η γραφειοκρατία, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και από εκεί και πέρα είναι οι μίζες, corruption, ένα σωρό άλλα προβλήματα. Εύχομαι να φτιάχτηκαν τα πιο πολλά πράγματα τώρα, που θα φτιάσαν. Εύχομαι, όμως δεν έχω κάνει effort να κάνω δουλειά με 15 χρόνια τώρα. Οι φίλοι σας
Τι λένε, τι ακούτε για την Ελλάδα? Πως δεν πηγαίνουμε για, για διασκέδασμα, πηγαίνουμε γιατί είναι η πατρίδα μας, όμως όχι, δεν πηγαίνουμε για να κάνουμε δουλειά. Business. Δηλαδή έχετε απογοητευτεί τελείως. Well, από το 1990 με βοηθήσαν πολύ. Σήμερα, παράλληλα είστε και ένας παράγοντας πολύ ισχυρός, πολύ δυνατός στα οικονομικά της Αμερικής. Πώς βλέπετε την οικονομία της Αμερικής? Έχετε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ναι. Έχουμε προβλήματα που τον πρόεδρο που έχουμε τώρα, είναι πολύ δύσκολο για τους business people. Ο πρόεδρος, ο Κλίντον που είχαμε πριν, ήταν ο καλύτερος. Οι business ανθρώποι δεν το φοβούνται το κλίμα. Δούλευε πολύ σκληρά για όλα τα ζητήματα. Ο Ομπάμα, έχω πρόβλημα μαζί του. Δηλαδή? Ναι, γιατί βλέπουμε πως οι business ανθρώποι είμαστε εχθροί του. Έτσι το βλέπω. Όμως ευχόμαστε να αλλάξει γνώμη για να μπορεί να βοηθήσει το πράγμα. Δηλαδή εννοείται ότι οι νόμοι που κάνει ο πρόεδρος Ομπάμα δεν βοηθάνε στην ανάπτυξη της οικονομίας? Δεν. Για να κάνει, να χτίσουν καινούρια factories, καινούρια δουλειές, χρειάζονται incentives, reason. Να σου δώσω ένα example. Ναι. Ένα καλός φίλος του Ομπάμα, το General Electric, η εταιρεία. Επεράσαν καινούριο νόμο, πως όλες οι λάμπες, πώς θα λέτε ελληνικά, λάμπες, πρέπει να είναι, οι παλιές λάμπες τελείωσαν. Πρέπει να, είναι οι καινούριες που είναι οικολογικές. Yes. Λοιπόν, το General Electric έκλεισε όλα τα factories στην Αμερική, σταμάτησε δουλειά για 15.000 Αμερικανούς που κάναν τις λάμπες και έδωσε τις business τις καινούργιες, γιατί οι καινούργιες environmental λάμπες, στην Κίνα. Για πριν 2 μήνες. Δούλαμε δουλειές και κλείνουμε factories για να δώσουμε πιο πολλές δουλειές στην Κίνα. Κατάλαβα τι λέτε. Είναι ντροπή, ναι. Ναι, είναι... Λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιος πρόεδρος που όχι μόνο έχει καρδιά για τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, πρέπει να έχει και καρδιά για τους ανθρώπους που κάνουν τις δουλειές για να βάλουν τους άλλους ανθρώπους να δουλέψουν. Είναι two-way street.